Αδύναμη να αντιδράσουν αλλά και να μπορέσουν να βρουν μια λύση για το πού θα στεγάσουν στο εξής στις ζωές τους, οι κάτοικοι των τροχόσπιτων και των πρόχειρων κατασκευών στον Καρτερό βλέπουν μια ολόκληρη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια τους και τις μπουλντόζες να ρίχνουν ό,τι τους τη θυμίζει. Πώς να νιώθει ένας άνθρωπος να βλέπει και γίνονται αυτά τα πράγματα? Πώς μπορεί να νιώθει? Ευτυχισμένος, χαρούμενος? Δεν σου αφήνουν το περιθώριο να κινηθείς και αν είδαν τα μαζεύαμε. Είπαν να φύγουμε, θα φύγουμε. Τα μαζεύαμε, αλλά να μας αφήσουν και το περιθώριο σαν ανθρώποι να μαζέψουμε ή τα καταστρέψουν τα πράγματα. Οι εργασίες κατεδάφισης ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα με την απομάκρυνση περιφράξεων και παράπλευρων κατασκευών. Από σήμερα όμως στις εργασίες μπήκαν και οι μπουλντόζες που άρχισαν να ρίχνουν τις κατασκευές που είχαν στήσει για να στεγάσουν τις ζωές τους εδώ και χρόνια κάτοικοι της έκτασης. Αυτές είναι όχι μόνο οι δικές μου, στον κάθε άνθρωπο που μένει εδώ πέρα, που μένουν μόνιμα, είναι η περιουσία τους. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλη στην ηλικία που παίρνουν 3,5 εκατοστάκια, δεν ξέρω, μια σύνταξη και το έχουν βρει μόνιμη κατοικία, διότι με 3,5 εκατοστάκια ένας συνταξιούχος άνθρωπος δεν ζει. Για να πάει σε ένα σπίτι. Δεν ξέρω, προς την ώρα δεν έχω κάπου να πάω. Με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, νεότεροι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι προσπαθούν να βρουν μια λύση για τις ζωές τους, αφού πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι τα τροχόσπιτα και οι πρόχειρες κατασκευές ήταν επί χρόνια η μόνιμη κατοικία τους. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια και έχοντας ήδη λάβει τις ειδοποιήσεις, έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας το απόγευμα της Δευτέρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνοντας ότι στο χώρο αυτό είχαν πάει μετά από υπόδειξη του εισαγγελέα και πάντως εις γνώση των δημοτικών αρχών. Θέλουμε να παραμείνουμε εκεί πέρα. Είχε χώρο, δόξα στον Θεό, είχε χώρο πιο πίσω να μπει ο Αβγενάκης, ο κύριος Αβγενάκης. Ήρθε και έχει κάνει ένα γκέτο εκεί πέρα. Εμείς αύριο βάζουμε τους δικηγόρους μας και προχωράνε να ψάξουν τα πάντα. Σύμφωνα με το μηχανικό της αποκεντρωμένης διοίκησης, η πρώτη φάση των κατεδαφίσεων που σχετίζεται με την απόφαση του 2012 και περιλαμβάνει τις πρώτες τρεις σειρές κατασκευών, θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα περίπου μήνα. Πρόκειται για 65 περίπου διαφορετικές κατασκευές που θα κατεδαφιστούν πριν ξεκινήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία θα πέσει και θα απομακρυνθεί το σύνολο των κατασκευών. Στην πρώτη φάση είναι περίπου 65 εντός αγωγικών οικόπεδα στα οποία βρίσκονται αυθαίρετες κατασκευές. Στη δεύτερη φάση των εργασιών μας, που θα είναι μετά τον μήνα αυτό που σας λέω, θα είναι άλλα 150 από ό,τι μου έχει πει η πολεοδομή.